Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 3 Ιανουαρίου. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ιόνιαν. Πάμε να δούμε μαζί τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Η Σοφία έφτασε με χιόνια και θυελώδεις ανέμους, χιονοπτώσεις και στα ορεινά του Δήμου Πατρέων. Σε ετοιμότητα, πολιτική προστασία και κάτοικοι. Άνοιξαν θερμενόμενοι χώροι για τους άστεγους, που χρειάζονται αντιολισθητικές αλυσίδες και που καταγράφονται τα σημαντικότερα προβλήματα. Σοκαρισμένη η κοινωνία της Κέρκυρας από τη δολοφονία 28χρονης από τον πατέρα της. Τη σκότωσε και την έθαψε επειδή είχε σχέση με Αυγανό. Ο χάρτης με τις νέες περιοχές ερευνών για πετρέλαιο και φυσικό αέριο στην Ελλάδα. Η στόχη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Θύματα κλοπής έπεσαν τουρίστες στο πολυλίμνιο Μεσσηνίας. Άγνωστοι έσπασαν τα τζάμια για ταχύ και άρπαξαν πορτοφόλι με σημαντικό χρηματικό ποσό. Επίδομα στέγης για 300.000 νοικοκυριά. Ποιοι δικαιούνται από 70 έως 210 ευρώ το μήνα. Τα πρόσωπα της χρονιάς το Σάββατο 5 Ιανουαρίου στο Συνεδριακό του Πανεπιστημίου Πατρών από την εφημερίδα Πελοπόννησος. Πρόσωπα και συλλογικότητες που έγραψαν τη δική τους λαμπρή ιστορία στη διάρκεια της χρονιάς που πέρασε θα ακούσουν δημόσια ένα θερμό ευχαριστώ. Σφοδρά καιρικά φαινόμενα πλήττουν τα ορεινά της Αχαΐας και αναμένεται ότι θα διαρκέσουν μέχρι και την Παρασκευή. Οι ειδικοί τονίζουν ότι οι χαμηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν για αρκετά 24 ώρα, ενώ το χιόνι έκανε την εμφάνισή του στα ορεινά διαμερίσματα του Δήμου Πατρέων. Στα λευκά ντύθηκαν τα χωριά στους πρόποδες του Παναχαϊκού Όρους, καθώς το χαμηλό βαρομετρικό με την ονομασία Σοφία έφτασε και στην Αχαΐα. Το χιόνι άρχισε να πέφτει πυκνό από το μεσημέρι της Πέμπτης στα χωριά Πιτίτσα, Αργυρά και Σελά. Οι κάτοικοι των χωριών, μαζεμένοι στο καφενείο, δηλώνουν ότι ο καιρός δεν τους φοβίζει. Δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα. Το τσιπουράκι θα είναι πάντα εδώ. Δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα, παιδιά. Είτε χιονίσει είτε δεν χιονίσει, εμείς η παρέα μας αυτή είναι και αυτή θα υπάρχει. Φυσιολογικά χειμώνας είναι, εντάξει. Πρέπει να ρίξει λίγο χιόνι. Περιμένουμε να ρίξει χιόνι. Άμα ρίξει χιόνι, τα μαγαζιά δουλεύουν, κόσμος έρχεται. Μακάρι να ρίξει. Το χιόνι στους πρόποδες του Παναχαϊκού πέφτει πυκνό, στρώνοντας ένα λευκό χαλί στα χωριά της γύρω περιοχής. Στην περιοχή εκτός από τη χιονόπτωση υπήρχε και ομίχλη, μειώνοντας αισθητά την ορατότητα. Σύμφωνα με την αστυνομία, εάν ακινητοποιηθεί το όχημά μου, δεν προσπαθώ να αγκαζώσω για να απεγκλωβιστώ, γιατί οι τροχοί κινδυνεύουν να εισχωρήσουν ακόμα πιο βαθιά, ειδικά σε πολύ χιονισμένα σημεία. Μετακινώ δεξιά και αριστερά τους τροχούς μερικές φορές, προκειμένου να διώξω το χιόνι από τους τροχούς. Ειδοποιώ αμέσως τις αστυνομικές αρχές. Παραμένω στο αυτοκίνητό μου και ανάβω τη μηχανή για 10 λεπτά ανά ώρα, ελέγχοντας ότι η εξάτμιση είναι καθαρή από χιόνι. Η κακοκαιρία θα συνεχιστεί και τα επόμενα 24 ώρα με κύριο χαρακτηριστικό το έντονο ψύχος, ενώ νυφάδες χιονιού θα εμφανιστούν και περιμετρικά της πόλης της Πάτρας. Ακόμα και στην περιοχή μας οι θερμοκρασίες θα είναι εξαιρετικά χαμηλές, θα είναι κοντά στους 1 βαθμούς Κελσίου, ακόμα και σε παραθαλάσσια μέρη, περίπου σταθερή, όχι πολύ κάτω από τους 0, αλλά κοντά στους 0. Mm-hmm. Και θέλει πάρα πολύ προσοχή τις επόμενες μέρες όσον αφορά το παγετό που μπορεί να είναι συσσωρευμένο στο οδικό δίκτυο. Θα δούμε νυφάδες, όχι τόσο κυρίως μεταφερόμενες λόγω του ανέμου. Δεν φαίνεται μέχρι τη στιγμή στα στοιχεία, δεν φαίνεται ότι μέσα στην πόλη, μέσα στον αστικό ιστό, δηλαδή να έχουμε έντονη χιονόπτωση. Οι χειμωνιάτικες καιρικές συνθήκες θα συνεχιστούν και την ερχόμενη εβδομάδα με το θερμόμετρο να παραμένει σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, ενώ στην συνέχεια φαίνεται ότι ο υδράργυρος θα ανέβει και πάλι πάνω από τους 10 βαθμούς Κελσίου. Η κακοκαιρία Σοφία θα επηρεάσει τη χώρα μας έως και το Σάββατο με πυκνές χιονοπτώσεις ακόμα και σε περιοχές με πολύ χαμηλό υψόμετρο, θυελώδεις ανέμους και πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Να συνδεθούμε με τον Γιάννη Πομόνη. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι όμως και ο Αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς, Παναγής Δρακουλόγκωνας. Καλησπέρα σας, κύριε Αντιπεριφερειάρχα. Καλησπέρα, Γιάννη. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω από τον συνάδελφο τον Γιάννη Πομόνη, καθώς είχαμε επιχείρηση απεγκλωβισμού οικογένειας, Γιάννη, στην ορεινή Ναύπακτο. Στην ορεινή ναυπακτία. Γύρω στις 6 ώρα το απόγευμα σήμερα, όταν έγινε κλήση από όχημα στο οποίο επέβαινε ένα ζευγάρι μαζί με τα 4 παιδιά του, εγκλωβίστηκαν στην ορεινή περιοχή της ναυπακτίας. Όταν καταστράφηκαν κατά την κίνηση του οχήματος οι αντιολισθητικές αλυσίδες και αυτό ακινητοποιήθηκε. Δεν μπορούσαν να κινηθούν, ήταν χιονισμένος ο δρόμος, υπήρχε παγετός, ήταν επικίνδυνο.
έκπραξαν σωστά, σταμάτησαν. Όμως ευτυχώς είχαν σήμα και στο κινητό τους τηλέφωνο, μπόρεσαν να καλέσουν στο Δήμο, ο οποίος μίστοσε όχημα έργου, το οποίο μετέβη στο σημείο και κατάφερε να μεταφέρει τόσο το όχημα όσο και την οικογένεια με ασφάλεια πίσω. Τώρα, γενικότερα, είναι ημέρες από χθες κιόλας το μεσημέρι και έως και αυτή την ώρα, οπότε και εκδηλώνεται χιονόπτωση σε πολλά ορεινά σημεία, στο ορεινό επαρχιακό οδικό δίκτυο, κυρίως στην Πούντα Καλαβρίτων προφανώς, όλη τη μέρα σήμερα, αλλά και στην Πιτίτσα είχαμε εκδήλωση χιονόπτωσης, όπως είδαμε και νωρίτερα στο ρεπορτάζ, πολλά σημεία της Αχαϊκής Πρωτεύουσας προς τις ανεμογεννήτριες εδώ στην περιοχή μας. Στο φόντο πίσω βλέπετε την Πατρών Αθηνών, μέσω της οποίας κινούνται πολλά οχήματα, τα οποία έρχονται και από ημιωρινές περιοχές, έρχονται και από την ορεινή Κορινθία, έρχονται και από τα Καλάβρητα, πολλοί μεταβαίνουν εκεί ακόμη και για αναζήτηση χιονιού και διασκέδαση. Όμως δεν θα πρέπει αυτή η διασκέδαση, όπως ακούσαμε νωρίτερα και τον Νίκο Τογιαπρακά να λέει στο ρεπορτάζ, να μετατραπεί σε εφιάλτη. Γιατί αν εγκλωβιστείς με το όχημα, τότε τα πράγματα είναι πολύ άσχημα. Και το περίεργο είναι, και το επικίνδυνο μάλλον, είναι πως σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει ο κίνδυνος επίσης να μην υπάρχει σήμα στο κινητό τηλέφωνο στις ορεινές αυτές περιοχές. Ναι. Οπότε τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ δύσκολα. Χρειάζεται προσοχή, είναι σε ετοιμότητα και ο Δήμος και η περιφέρεια, Γιάννη, έτσι. Είναι όλοι σε ετοιμότητα, ναι, γίνεται ανατακτά διαστήματα καθαρισμός, υπάρχει αλάτι, τα χιονιστικά μηχανήματα είναι στη θέση τους, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την πολιτική προστασία και για το χαμηλό βαρομετρικό Σόφια, είναι όλοι σε ετοιμότητα. Αυτή την ώρα που σας μιλώ και σε εξωτερικό χώρο, υπερυψωμένα έτσι όπως βλέπουμε στο φόντο και την Εθνική Οδό αλλά και τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου στο βάθος, η θερμοκρασία είναι τουλάχιστον 4 με 5 βαθμούς Κελσίου. Μάλιστα. Στο θερμόμετρο, η αισθητή στο σώμα είναι πολύ χαμηλό. Και θα πρέπει όλοι να προσέχουν κατά τις μετακινήσεις τους, καθώς δεν φαίνεται ειδικά τις νυχτερινές ώρες, εάν υπάρχει παγετό στον δρόμο. Μάλιστα, για να πάμε και στην Κεφαλονιά. Κύριε Δρακουλόγκονα, πώς είναι η κατάσταση εκεί τώρα, ποια είναι τα μέτρα που έχετε λάβει? Μέχρι στιγμής είναι η κατάσταση ήρεμα, είναι τα πράγματα. Υπάρχει χιονόπτωση τις τελευταίες δύο ώρες, αλλά σε πιο μεγάλα υψόμετρα. Τις επόμενες ώρες και μετά τις μία τώρα ξημερώματα, δηλαδή σε τις επόμενες 6 ώρες περίπου, αναμένουμε χιονόπτωση αρκετά έντονη και πολύ χαμηλότερα, σχεδόν σε ολόκληρο το επαρχιακό οδικό δίκτυο. Έχουμε λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα ήδη από εχθές. Έχουμε συντονίσει και το Δήμο Κεφαλονιάς και σε συνεργασία με την ελληνική αστυνομία. Έχουμε τοποθετήσει μηχανήματα σε 14-17 συνολικά μηχανήματα, βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Κεφαλονιάς, τα οποία τις επόμενες ώρες και μετά την πρώτη χιονόπτωση θα αρχίσουν να καθαρίζουν το επαρχιακό οδικό δίκτυο, να ρίχνουν αλάτι όπου χρειάζεται. Η υπόθεσή μας είναι, παρόλο που αναμένουμε τρομερά μεγάλη χιονόπτωση, τουλάχιστον οι κύριοι οδικοί άξονες του νησιού να μην κλείσουν ούτε ένα λεπτό. Θεωρώ ότι θα τα καταφέρουμε, σχετικά δύσκολο είναι, αλλά θεωρώ ότι θα τα καταφέρουμε. Γιατί ο κόσμος πρέπει να μετακινηθεί, υπάρχουν νευροπαθείς, υπάρχουν άνθρωποι που πρέπει να πάνε τη μια μεριά του νησιού, στην άλλη αναγκαστικά εκ των πραγμάτων πρέπει να πάνε. Mm-hmm. Και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να διασφαλίσουμε αυτή τη μετάβασή τους από το ένα μέρος του νησιού στο άλλο. Να προσέχουν όλες τις μετακινήσεις τους, δύο δύσκολα φαίνεται ότι θα είναι ακόμα 24 ώρα. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Δρακουλόγκονα και τον Γιάννη τον Πομόνη για όλες τις πληροφορίες. Τώρα, κυρίες και κύριοι, επιφυλακή είναι και ο Δήμος Πατρέων για την κακοκαιρία. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα στήριξης των αστέγων της πόλης με υπνοτήριο στο Παμπελοποννησιακό στάδιο για όσες ημέρες χρειαστεί. Σε επιφυλακή εν ώψη της νέας κακοκαιρίας βρίσκεται ο Δήμος Πατρέων με τις τεχνικές του υπηρεσίες να δίνουν αγώνα να αποκατασταθούν τα όποια προβλήματα της κακοκαιρίας από τα προηγούμενα 24 ώρα στα διοικητικά όρια του Δήμου. Οι υπηρεσίες μας είναι έτοιμες και το προσωπικό επίσης με 24 ώρια επιφυλακή. Η πολιτική προστασία του Δήμου, η Διεύθυνση Καθαριότητας, η Διεύθυνση Αρχιτεκτονικού, η Διεύθυνση Έργων Υποδομής, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε οτιδήποτε αν χρειαστεί και έχει να κάνει με την αντιμετώπιση αυτών των καιρικών φαινομένων. Πολλές είναι και οι βλάβες στα δίκτυα ύδρευσης της ΔΕΙΑΠ λόγω της πτώσης της θερμοκρασίας του νερού. Από τις πρωινές ώρες της Πέμπτης και έως την Παρασκευή, ο Δήμος Πατρέων θα βρίσκεται σε 24ωρη επιφυλακή για ακραία καιρικά φαινόμενα. Ενημερώνουμε τους συνδημότες μας ότι θα λειτουργεί το υπνοτήριο, λειτουργεί από χθες το βράδυ στο Παμπελοποννησιακό στάδιο φέτος, προκειμένου να μεταφέρουμε εκεί πέρα όποιους άστεγους συνδημότες μας έχουμε. Σε αυτόν τον χώρο ο Δήμος Πατρέων έχει προβλέψει άστεγοι που κινούνται σε ολόκληρη την πόλη και άλλα άτομα με οικονομικά προβλήματα που δεν μπορούν να βρουν αλλού ζεστασιά να την βρουν εδώ στο Παμπελοποννησιακό στάδιο και σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στους φιλοξενούμενους.
Όποιος συνδημότης μας βλέπει ότι υπάρχει κάποιος άστεγος κάπου, να μας ειδοποιεί να πάμε να πάρουμε το συνδημότη μας αυτόν, να το μεταφέρουμε με οχήματα του Δήμου στον Παπελοπονησιακό, προκειμένου να του παράσχουμε αυτή την φιλοξενία. Εξάλλου, από τον κοινωνικό οργανισμό του Δήμου έχει υπάρξει πρόβλεψη ώστε κατά τις ημέρες του ψύχους και κυρίως το βράδυ να λειτουργήσει χώρος φιλοξενίας των αστέγων στο Παμπελοπονησιακό στάδιο. Αυτό θα ισχύει τις μέρες του ψύχους, θα είναι μέχρι τη Δευτέρα και στη συνέχεια με νέα ανακοίνωση θα ειδοποιήσουμε ξανά. Ο χώρος που επιλέξαμε φέτος να είναι το Παμπελοπονησιακό έχει να κάνει με το γεγονός ότι άμεσα θα αρχίσουν οι εργασίες ανακαίνησης του Αρσακίου. Λόγω της έναρξης των εργασιών στο κτίριο του πρώην Αρσακίου, το υπνοτήριο θα λειτουργήσει στο Παμπελοπονησιακό, σε χώρο που δεν χρησιμοποιείται για αθλητικές δραστηριότητες. Οι ώρες λειτουργίας του υπνοτηρίου θα είναι από τις 10 το βράδυ έως και τις 8 το πρωί. Στο χώρο θα παρέχεται φαγητό και ζεστό μπάνιο. Ο χώρος θα λειτουργήσει τουλάχιστον μέχρι τη Δευτέρα, 7 Ιανουαρίου. Στα Λευκά όμως ντύθηκαν και χωριά του Πάρνωνα σε περιοχές με υψηλό υψόμετρο όπως η Βαμβακού, η Βαρβίτσα και η ευρύτερη περιοχή των Καριών. Επίσης, χιονόπτωση σημειώθηκε και σε περιοχές του Ταϊγέτου με αυξημένο υψόμετρο. Μαζί μας είναι ο κύριος Νίκος Φλόρος, αντιδήμαρχος Σπάρτης και ο συνάδελφος ο Τάκης Κούρος. Καλησπέρα σας, κύριε Φλόρε. Τάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκη. Θα ξεκινήσουμε από τον κύριο Φλόρο να μας περιγράψει το πώς έχει τώρα η κατάσταση σε χωριά που σίγουρα έχει την τελευταία ενημέρωση, αν έχει χρειαστεί να παρέμβουν κάπου τα μηχανήματα. Κύριε Φλόρο, σας ακούμε. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Υγεία σε όλο τον κόσμο και όλος ο κόσμος να είναι χαρούμενος. Είχαμε την πρώτη του χρόνου που ήταν μέρα αργία για όλο τον κόσμο. Εμείς κάναμε μία άσκηση από το Δήμο, γιατί είχαμε χιόνια στις Σκαριές, Βαμβακού, Βαρβίτσα, Πολύδροσο. Οπότε κάναμε μία άσκηση σε θέμα αν είναι έτοιμος το Δήμος ή όχι. Λοιπόν, καθαρίσαμε τον τόπο και αυτή τη στιγμή ξανά έχουμε χιονόπτωση Πολύδροσο, Καριές, Γεωργίτσι, Λογκανίκο, Αγόριανη. Περίπου στους 5 πόντους αυτή τη στιγμή βρίσκεται το χιόνι. Αυτή τη στιγμή ρίχνει πολύ χιόνι. Ο Δήμος είναι έτοιμος. Δεν ξέρω αν θα χρειαστεί να επιχειρήσουμε τις νυχτερινές ώρες, δηλαδή πιο αργότερα ή το πρωί νωρίς. Μάλιστα. Οι δυνάμεις που έχετε για να διαχειριστείτε παρκούν τα μηχανήματα, το αλάτι? Με συνεργασία με την περιφέρεια και τα μηχανήματα της περιφέρειας και τα μηχανήματα του Δήμου, ναι, όλες τις φορές τα έχουμε βγάλει πέρα. Σε όλες τις χιονοπτώσεις. Μάλιστα. Έχουμε άψογη συνεργασία ο Δήμος με την περιφέρεια. Καλή συνεννόηση, αστυνομία, πυροσβεστική. Λοιπόν, και έτσι μπορούμε και τα βγάλουμε όλες τις φορές πέρα. Γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που θα συναντήσουμε τόσο μεγάλη ποσότητα χιονιού. Έχει ξανατύχει και το 2015. Οι υπηρεσίες λοιπόν και στη Σπάρτη είναι σε γρήγορη σιτάκι. Τι εικόνα μπορείς να μας μεταφέρεις? Καλησπέρα, Γεωργία. Δεν έχω πολύ καλό ήχο. Θα πω εγώ ότι περιηγήθηκα μια βόλτα το απόγευμα, όπως βλέπετε και στα πλάνα, στον όμορφο Ταΐγετο, στον Ταΐγετο. Κατά πρώτον θα πω που πολλοί λένε ότι χωρίζει την Καλαμάτα με τη Σπάρτη, αλλά ειδικά όταν χιονίζει γίνεται το σημείο συνάντησης Σπαρτιατών αλλά και πολιτών από την Καλαμάτα. Δηλαδή και μας ενώνει και μας χωρίζει. Ήδη στις 5 ώρα το χιόνι άρχισε και έπεφτε πυκνό, όπως βλέπετε στα πλάνα, με αρκετή δυσκολία και προσοχή κατάφερα να κατέβω προς Σπάρτη. Μίλησα όμως, ήδη όμως εκεί ήταν χιονιστικά μηχανήματα, ήδη όταν έφευγα. Μίλησα πριν λίγο με την αστυνομική διεύθυνση Λακωνίας αλλά και με την Αρκαδία όσον αφορά τις κεντρικές αρτηρίες που ενώνουν Τρίπολη, Καλαμάτα, Σπάρτη, αλλά και η Εθνική Οδός που έρχεται από Αθήνα. Δεν έχει κλείσει κανένας δρόμος. Υπάρχει μια ελαφριά χιονόπτωση μέχρι στιγμής, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο, κάτι το ανησυχητικό. Μάλιστα, μέχρι στιγμής η εικόνα λοιπόν είναι ικανοποιητική. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας, Τάκη και κύριε Φλόρε. Τώρα, κυρίες και κύριοι, να αλλάξουμε θέμα. Έτοιμος είναι ο νέος χάρτης με τις έρευνες για πετρέλαιο και φυσικό αέριο στη χώρα μας, σύμφωνα με δημοσίευμα της Huffington Post. Το 2019 αποτελεί ορόσημο για τις έρευνες των υδρογονανθράκων στην Ελλάδα.
Το 2019 είναι χρονιά ορόσημο για τις έρευνες στο ελληνικό υποθαλάσσιο χώρο για τους υδρογονάνθρακες. Μέσα στο πρώτο τριμήνο αυτού του έτους, το Ελληνικό Κοινοβούλιο προβλέπεται να κυρώσει την Συμφωνία Παραχώρησης Δικαιωμάτων Έρευνας και Εξόρυξης στην κοινοπραξία Total, Exxon Mobil, ΕΛΠΕ για δύο περιοχές στα δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι αμέσως μετά θα αρχίσει η προετοιμασία για την υλοποίηση της Συμφωνίας. Δηλαδή θα δρομολογηθούν οι προπαρασκευαστικές διαδικασίες, μια εξαιρετικά σύνθετη επιχείρηση που θεωρητικά θα καταλήξει σε ερευνητικές γεωτρήσεις σε μεγάλα βάθη στην θάλασσα νοτιοδυτικά-δυτικά της Κρήτης. Η κυβέρνηση, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Γιώργος Σταθάκης στην εκπομπή του Ιόνιαν Επιπαντός, θεωρεί ότι ο δρόμος της ανάπτυξης περνάει μέσα από την έρευνα των υδρογονανθράκων στη χώρα. Η έρευνα και αξιοποίηση για τις περιοχές όπως το Ιόνιο μπορεί εν δυνάμει να φέρει τεράστια ωφέλη. Είναι και το ύψος των επενδύσεων και φύση των επενδύσεων οι οποίοι θα δημιουργήσουν πολύ μεγάλη προστιθέμενη αξία στις περιοχές. Ειδικά ορισμένα από τα ευρήματα στο Ιόνιο όπως και στη νοτιοδυτική Κρήτη θεωρούνται τα πιο σημαντικά και τα πιο προνομιούχα κοιτάσματα, ενδυνάμει κοιτάσματα. Άρα εξισορροπώντας αυτό με την εισαγωγή της πιο αυστηρής περιβαλλοντικής νομοθεσίας που ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θεωρούμε ότι μπορούμε συντεταγμένα να προχωρήσουμε και να πάρουμε όλο το οικονομικό όφελος ως χώρα και ως περιφέρεια. Ταυτόχρονα στην ελληνική διαχειριστική εταιρεία υδρογονανθράκων τρέχουν σε εντατικούς ρυθμούς την παρουσίαση μελετών, οι οποίες ολοκληρώθηκαν μέσα στο 2018 ώστε να διαχυθεί αυτή η πληροφόρηση μέσω επιστημονικών συνεδρίων καθώς και σε διεθνή επιχειρηματικά ή πολιτικά φόρουμ με στόχο να προσελκύσουν το ενδιαφέρον εταιριών σε νέες περιοχές. Σύμφωνα με την HuffPost, ο χάρτης με τις νέες περιοχές ερευνών είναι ήδη έτοιμος. Με βάση το νέο σχεδιασμό, η ΕΔΕΗ υπάρχει δυνατότητα να καθορίσει ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος ποιες ακριβώς περιοχές θέλει να ερευνήσει, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ενδεικτικές γραμμές των ορίων μεταξύ των περιοχών. Εξαιρούμενων βέβαια εκείνων που εικονίζονται με κίτρινο χρώμα και έχουν ήδη παραχωρηθεί. Οι νέες περιοχές με κόκκινο χρώμα στο χάρτη βρίσκονται στα νότια της Κρήτης, σε όλο το μήκος του Ιόνιου Πελάγους μέχρι και τη θάλασσα των Αντικυθύρων. Και να αλλάξουμε θέμα, επίδομα στέγης που θα κυμαίνεται από 70 έως 210 ευρώ ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση θα εισπράττουν κάθε μήνα περίπου 300.000 νοικοκυριά που πληρώνουν ενοίκιο ή δόσεις στεγαστικού δανείου. Ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι και ποια τα κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη για το επίδομα θα μας πει ο κύριος Φώτης Κόκλας, οικονομολόγος και λογιστής. Καλησπέρα σας κύριε Κόκλα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ και να πούμε καλή χρονιά με υγεία και δύναμη για όλο τον κόσμο. Καλή χρονιά. Για να δούμε λοιπόν ποιοι ακριβώς θα δικαιούνται αυτό το επίδομα στέγης. Να πούμε πως η λογική είναι παρόμοια αυτού του επιδόματος με το κοινωνικό μέρισμα, δηλαδή έχουμε και εισοδηματικά κριτήρια και περιουσιακά κριτήρια, αλλά και κριτήρια ακίνητης περιουσίας, δηλαδή καταθέσεων. Έτσι, για παράδειγμα, ένα μονοπρόσωπο νοικοκυριό, δηλαδή ένα νοικοκυριό που αποτελείται, να το πούμε απλά, από ένα μέλος, θα δικαιούται 70 ευρώ μηνιαίως όταν το ύψος του εισοδήματός του δεν ξεπερνά τις 8.000 ευρώ, η ακίνητη περιουσία δεν ξεπερνά τα 120.000 ευρώ και το ύψος των καταθέσεων πάλι τις 8.000 ευρώ. Επίσης είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι και αυτό το επίδομα είναι υποχρεωτικό να έχουμε 5 χρόνια φορολογικές δηλώσεις, έτσι αποδεικνύεται δηλαδή η μόνιμη και νόμιμη διαμονή τα 5 τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Μάλιστα. Μας δώσατε ένα παράδειγμα για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό. Έχουμε μέχρι στιγμή στοιχεία για το πώς θα υπάρξει αυτή η κλιμάκωση, αυτή η αύξηση του επιδόματος. Ναι, κλιμακώνεται με το ανώτατο πλαφόν να φτάνει τα 210 ευρώ μηνιαίως. Στην περίπτωση που έχουμε ένα νοικοκυριό με 5 μέλη, παραδείγματος χάρη ένα ζευγάρι με 3 παιδιά, και εκεί φτάνει
η ακίνητη περιουσία στις 180.000, το ύψος των καταθέσεων στις 24.000 ευρώ, καθώς και το εισόδημα, συνολικά να είναι 24.000 ευρώ. Mm-hmm. Όποιοι πληρούν αυτά τα πρώτα στοιχεία, αυτά τα πρώτα κριτήρια τα οποία δίνουμε στη δημοσιότητα, τι θα πρέπει να πράξουν από εδώ και στο εξής? Μόλις γίνει γνωστό, το περιμένουμε από μέρα σε μέρα ότι θα ανοίξει η αίτηση, θα πρέπει να δώσουν μεγάλο βάρος να προσέλθουν από τα λογιστικά γραφεία και από όλους τους συναδέλφους με το βιβλιάριο του τραπεζικού λογαριασμού, το οποίο εκεί να δώσουν βάρος, δηλαδή να είναι το όνομά τους είτε ως πρώτος δικαιούχος είτε ως συνδικαιούχος. Να μην έχουμε δηλαδή προβλήματα όπως και με το κοινωνικό μέρισμα, που κάποιοι να το δικαιόντουσαν, δεν βάλαμε σωστό λογαριασμό και μπορεί και να χαθεί. Το μπορεί, μάλιστα. Okay. Κύριε Κούκλα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Καλό σας βράδυ. Τώρα σας ευχαριστώ και εγώ. Κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην Πάτρα. Τα χαρτιά του ως, για πρώτη φορά ως υποψήφιος δήμαρχος Πατραίων άνοιξε ο Γρηγόρης Αλεξόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή του Ιόνιαν Μετρόπολης. Ο κύριος Αλεξόπουλος άσκησε δρυμία κριτική στον τρόπο με τον οποίο έχει πορευτεί μέχρι στιγμής πολιτικά η νυν Δημοτική Αρχή της Πάτρας. Έχοντας απόλυτη γνώση του τι λέω και έχοντας εικόνα το τι συμβαίνει σε άλλες περιοχές, το τι συμβαίνει στα χρηματοδοτικά προγράμματα, τα ξέρω, βλέπω ότι χάνουμε ευκαιρίες. Είναι άδικο για τον Πατρινό να μην γνωρίζει πόσα χρήματα έχει χάσει όλο αυτό το διάστημα λόγω μιας συγκεκριμένης ιδεολογικής αντίληψης, η οποία δεν αφήνει τη Δημοτική Αρχή να ανοιχτεί, να ανοίξει ορίζοντες και να μπορέσει να κάνει τις επαφές που πρέπει και να φέρει τα χρήματα που πρέπει. Δηλαδή, είναι δυνατόν να μπαίνει σε πρόγραμμα για δωρεάν WiFi ή ανδραβίδα και να μπαίνει Πάτρα? Μα είναι δυνατόν? Γιατί κάποιοι δεν έκαναν τη δουλειά τους σωστά? Γιατί κάποιοι δεν βλέπουν ότι το μέλλον είναι και στο 5G με τις σωστές προϋποθέσεις, είναι και στην εκμετάλλευση όλων των ευρωπαϊκών προγραμμάτων? Δεν είναι κακή η Ευρώπη πάντα. Και αν μας χρωστάει, τέλος πάντων, η Ευρώπη, οφείλουμε να τα πάρουμε αυτά που μας χρωστάει, όχι να τα αφήνουμε. Εδώ λοιπόν έχουμε μεγάλες ευκαιρίες, οι οποίες χάνονται. Δεν ταιριάζει η μιζέρια στην πόλη και αυτό θα κάνουμε και θα το αλλάξουμε. Εμείς θα καταθέσουμε μια πρόταση η οποία θα είναι σε ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης από αυτό που υπάρχει σήμερα. Της εσωστρέφειας, μιας αντίληψης ότι διεκδικώ για να έχω δουλειά, κάνω πορεία για να έχω δουλειά. Καλή είναι η πορεία, αλλά είναι δουλειά του εργατικού κέντρου η πορεία. Δεν είναι του Δημάρχου. Ή αν είναι του Δημάρχου και επειδή έγινε, αν έφερε έστω και μια θέση εργασίας, να την ξανακάνουμε και να πάμε κι εμείς. Δεν έφερε ούτε μια θέση εργασίας όμως. Οι άλλες πολιτικές που είναι τοπικές αναπτυξιακές και φέρνουν θέσεις εργασίας, είναι ανάγκη να γίνουν και δεν γίνονται. Πρέπει λοιπόν να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας. Ο Δήμαρχος της Ανεργίας, που είναι η σημερινή Δημοτική Αρχή, δεν θα πρέπει να συνεχίσει αυτό το μοντέλο. Μάλιστα. Εάν θέλουμε αυτό το μοντέλο να συνεχίσει, εδώ είμαστε. Εάν δεν θέλουμε αυτό το μοντέλο όμως και θέλουμε ένα άλλο μοντέλο που θα επιφέρει τοπική ανάπτυξη και θα φέρει θέσεις εργασίας, πάλι θα το καταθέσουμε και θα συγκριθούμε. Ακούω τον Δήμαρχο πολλές φορές να λέει ότι εμποδίσαμε κάποιον να έρθει να επενδύσει. Όχι. Αλλά όμως δεν πρόσφερε έδαφος σε κάποιον να έρθει να επενδύσει. Βλέπω την παραλιακή ζώνη με τα εργοστάσια να είναι όλα εγκαταλελειμμένα. Σε άλλες περιοχές, όλη αυτή η παραλιακή ζώνη θα είχε γίνει μια ζώνη ανάπτυξης, η οποία όχι κατά ανάγκη με ιδιώτη, αλλά και με ιδιώτη. Με την επιβλέψη και την επιστασία του Δήμου. Τα έργα που θα γίνουν μέσα στο 2019 ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Καλαμάτας. Ο κύριος Νίκας τόνισε πως μπορεί να μην είναι δήμαρχος όταν θα ολοκληρωθούν, αλλά χαίρεται που ξεκινούν επί των ημερών του. Παράλληλα, αναφέρθηκε στα δύο αντιπλημμυρικά έργα στην Καλαμάτα που έχουν σταματήσει, λέγοντας ότι δεν λειτουργεί το πρόγραμμα των δημοσίων επενδύσεων. Ο Δήμαρχος μίλησε για την απουσία του από την κοπή πίτας της περιφέρειας Πελοποννήσου, δηλώνοντας ότι λυπάται που ο Πέτρος Στατούλης μετέτρεψε μια συμβολική εκδήλωση σε εκδήλωση προώθησης ιδιωτελών σκοπιμοτήτων. Λίγες μέρες μετά την έλευση του νέου χρόνου και ο Δήμαρχος Καλαμάτας απαριθμεί τα έργα που θα πραγματοποιηθούν στην πόλη μέσα στο 2019. Πρόκειται κυρίως για τα έργα βιώσιμης ανάπτυξης όπως η Οδός Ναβαρίνου, η Πλατεία 23ης Μαρτίου, η Οδός Πλαστήρα και η Οδός Αναγνωσταρά, έργα του Πράσινου Ταμείου αλλά και κτηριακά όπως το ΔΙΠΕΘΕΚ. Από εκεί πέρα έχουμε και τα έργα του Πράσινου Ταμείου, τα οποία είναι πολύ σημαντικά, όπως είναι ο Οδός Κολοκοτρώνια, ένας εμπορικός δρόμος που φτάνει μέχρι τον Άγιο Νικόλαο, παιδικές χαρές και η Οδός Ιατροπούλου. Η μισή είναι πεζόδρομος και η άλλη μισή θα γίνει πεζόδρομος και θα συνδέεται το Μέγαρο Χορού με το κέντρο της πόλης της Καλαμάτας. Είναι εξασφαλισμένες πιστώσεις. Είναι τα μεγάλα έργα που θα γίνουν στην προσεχή διετία στην πόλη της Καλαμάτας. Εγώ δεν θα είμαι δήμαρχος, αλλά θα είμαι πολύ χαρούμενος να παρακολουθώ την εξέλιξή τους και να ολοκληρωθούν. Θα ξεκινήσουν όλα αυτά επί των ημερών μου. Στον αντίποδα, δύο σημαντικά αντιπλημμυρικά έργα στην Καλαμάτα έχουν σταματήσει. Αυτό διότι, σύμφωνα με τον Δήμαρχο, οι εργολάβοι τα εγκαταλείπουν, μιας και δεν πληρώνονται στην ώρα τους.
δύο πολύ σοβαρά αντιπλημμυρικά έργα από τη Θουρία μέχρι την Καλαμάτα. Έχουν σταματήσει εξαιτίας του ότι δεν γίνεται πληρωμή στον εργολάβο, δεν έχουν και άπειρα χρήματα οι εργολάβοι και αυτοί χυμάζονται, όπως γνωρίζετε. Αναφέρθηκα στο Γενικό Γραμματέα Υποδομών, τον κύριο Δέδε, για το συγκεκριμένο γεγονός 2 ή 3 φορές και πρόσφατα στην Κόρινθο, αλλά μέχρι τώρα δεν έχουμε δει φως. Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τον λόγο απουσίας του από την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της περιφέρειας Πελοποννήσου στο διοικητήριο στην Καλαμάτα, ο κύριος Νίκας είπε πως δεν θα ήθελε να συμμετέχει σε μια εκδήλωση που ο Πέτρος Στατούλης μετέτρεψε σε προεκλογική. Και δεν πήγα γιατί ο Περιφερειάρχης αποφάσισε και αυτό το γεγονός, ένα συμβολικό γεγονός κοπής πίτας και ευχών, να το μετατρέψει σε μια προεκλογική εκδήλωση. Τελικά ο κόσμος δεν πήγε, μισοάδια ήταν η αίθουσα και έκρινα ότι σε μια προεκλογική συγκέντρωση του Περιφερειάρχη δεν έπρεπε να πάω. Είναι κρίμα, δήλωσε ο κύριος Νίκας, συμβολικές εκδηλώσεις να μετατρέπονται σε εκδηλώσεις προώθησης ιδιωτελών σκοπιμοτήτων. Ο Δήμαρχος Καλαμάτας μίλησε επίσης για τη ρήπανση από τα πυρηνελεουργία που πνίγει την ευρύτερη περιοχή για την Καλαμάτα και έχει επιπτώσεις στην υγεία ευπαθών ομάδων αλλά και στην εικόνα της περιοχής και τον τουρισμό. Όπως είπε, μοναδική λύση είναι η εφαρμογή των όρων αδειοδότησης και τόνισε ότι υπεύθυνος για την κατάσταση είναι ο Περιφερειάρχης. Και σήμερα δυστυχώς είχαμε τις γνωστές δυσάρεστες οσμές από την λειτουργία των πυρηνελεουργίων. Τις άλλες, από τον έφος που είχε δημιουργηθεί, εμποδίστηκε η προσγείωση των αεροπλάνων. Είμαστε μια τουριστική περιοχή που είναι προφανές ότι πλήττεται από αυτές τις δυσάρεστες οσμές. Δεν είναι όμως μόνο αυτό το θέμα. Πολλοί συνανθρωποί μας, οι οποίοι πάσχουν από αναπνευστικά προβλήματα, βλέπουν την κατάστασή τους να επιδεινώνεται εξαιτίας των δυσάρεστων οσμών. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι δεν εφαρμόζονται οι όροι οι οποίοι προβλέπονται στις αδειοδοτήσεις, δεν εφαρμόζεται η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, γίνεται διαχείριση σάπιου πυρήνα. Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το θέμα? Πολύ απλά. Όταν δεν αρκούν οι συστάσεις, η επιχείρηση, η βιομηχανία κλείνει. Προηγείται η ανάπτυξη της περιοχής, προηγείται η υγεία των κατοίκων. Ο υπεύθυνος για τον έλεγχο αν τηρείται η άδεια, για την ανάκληση της άδειας, για το κλείσιμο της επιχείρησης που θυσιάζει τα πάντα για την κερδοσκοπία, είναι ο Περιφερειάρχης. Κάτι πρέπει να κάνει. Μένουμε στη Μεσσηνία και πάμε σε μια τραγική είδηση. Ένας 78χρονος από το εξοχικό Φιλιατρών, ο οποίος περπατούσε στην Εθνική Οδό Κυπαρισίας Φιλιατρών, παρασύρθηκε από γιο ταχύ που οδηγούσε 26χρονος και σκοτώθηκε. Ο Γιάννης Συνάπης έχει τις πληροφορίες. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα Γεωργία, μιλάμε για ένα δυστύχημα που έγινε στη 1:10 σήμερα το πρωί, δηλαδή 1:10 μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, στον Εθνικό Δρόμο Κυπαρισίας Φιλιατρών μετά τον κόμβο της Φαρακλάδας, όταν γιο ταχύ αυτοκίνητο που οδηγούσε 25χρονος από τα Φιλιατρά παρέσυρε και σκότωσε 78χρονο που βρισκόταν στη μέση του δρόμου κρατώντας μια ομπρέλα. Το γεγονός αυτό, πέρα από το θλιβερό της είδησης, προκαλεί ερωτηματικά για το γεγονός πώς βρέθηκε ένας 78χρονος, ο οποίος είχε σπίτι στο εξοχικό των Φιλιατρών 5 χιλιόμετρα από το σημείο που έγινε το δυστύχημα, πώς βρέθηκε στη 1:10 μετά τα μεσάνυχτα να κυκλοφορεί στο μέσο της Εθνικής Οδού. Να σημειώσουμε ότι λίγο νωρίτερα έχει περάσει άλλο αυτοκίνητο από το σημείο, που ο οδηγός του την τελευταία στιγμή κατάφερε να αποφύγει τον 78χρονο και όταν σταμάτησε κάποια μέτρα παραπέρα για να ειδοποιήσει, για να δει τι γίνεται, δεν πρόλαβε να κάνει οτιδήποτε άλλο, γιατί το ερχόμενο αυτοκίνητο, το επόμενο αυτοκίνητο που ερχόταν με τον 25χρονο, παρέσυρε και σκότωσε τον 78χρονο από το εξοχικό Φιλιατρών. Μάλιστα, έχουμε τώρα και ακόμα μία είδηση από την Μεσσηνία. Θύματα κλοπής έπεσαν τουρίστες στο Πολυλίμνιο. Τι ακριβώς συνέβη? Το γεγονός, το περιστατικό αυτό που προκαλεί ερωτηματικά και αυτό και προκαλεί εντύπωση, σημειώθηκε χθες το απόγευμα 4 με 5 περίπου, όταν δύο παρέες με δύο γιο ταχύ αυτοκίνητα βρέθηκαν στο Πολυλίμνιο για να δουν την περιοχή, τον μαγευτικό αυτό τόπο, αλλά γυρίζοντας όμως βρέθηκαν μπροστά σε μια δυσάρεστη έκπληξη. Κάποιοι είχαν διαρρήξει τα δύο αυτοκίνητα και
και από το ένα είχαν πάρει τα πορτοφόλια του ζευγαριού, του άνδρα και της γυναίκας. Μάλιστα της γυναίκας είχε και τα χρήματα, ενώ πήραν και ό,τι υπήρχε μέσα στο πορτοφόλι, κάποιες κάρτες τραπεζικές και κάποιες άλλες πολύτιμες κάρτες. Γιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Τώρα, κυρίες και κύριοι, το μονομελές πρωτοδικείο Γηθίου δικαίωσε προσωρινά τους ιδιοκτήτες εκτάσεων στο όρος Αγίας Ανατολικής Μάνης, οι οποίοι μπλόκαραν τη διέλευση μηχανημάτων που θα χρησιμοποιούνταν για την δημιουργία αιωλικού πάρκου στην περιοχή. Η απόφαση αυτή χαροποίησε τους κατοίκους της Μάνης που συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους ενάντια στα αιωλικά πάρκα. Δικαιώθηκαν προσωρινά οι κάτοικοι στον Σαγκιά Ανατολικής Μάνης, οι οποίοι στις 19 Δεκεμβρίου του 2018 μπλόκαραν την διέλευση μηχανημάτων από τις εκτάσεις τους που θα χρησιμοποιούνταν για την κατασκευή αιωλικού πάρκου στην περιοχή. Το μονομελές πρωτοδικείο Γηθίου ειδικότερα απαγόρευσε την διενέργεια οποιασδήποτε πράξης διέλευσης ή επέμβαση σε μια έκταση ιδιοκτησίας συγκεκριμένης οικογένειας στο δρύαλο της Μάνης. Είναι μια μικρή μεν, αλλά σημαντική μια πρώτη νίκη σε δικαστικό επίπεδο σε αυτό το νομικό αγώνα. Βάσει του σκεπτικού και βάσει και των ενεργειών και της προσπάθειας που έχουμε κάνει, πρέπει να καταστεί σαφές ότι τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα των οικογενειών του Δριάλου και των ενδιαφερόμενων άλλων χωριών της περιοχής, όπου έχουν σχεδιαστεί να γίνουν εργασίες κατασκευής αιωλικού πάρκου, αυτά ακριβώς τα δικαιώματα πρέπει από εδώ και πέρα, αν μη τι άλλο, να γίνουν σεβαστά. Οι ιδιοκτήτες και κάτοικοι του Δριάλου έχουν καταθέσει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά της αναδόχου εταιρείας, η συζήτηση της οποίας αναμένεται να διενεργηθεί στο τέλος του τρέχοντος μηνός. Δικαιωθήκαμε σε ένα επίπεδο προσωρινής διαταγής, προσωρινής μιας πρώτης προστασίας. Δίνουμε το ραντεβού για τα τέλη του τρέχοντος μήνα Ιανουαρίου για την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων, των τακτικών ασφαλιστικών μέτρων. Και από εκεί και πέρα, με εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, συνεχίζουμε τον αγώνα μας. Η ιστορία βέβαια ξεκινά πολύ νωρίτερα, όταν το 2012 εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την κατασκευή και λειτουργία δύο αιωλικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στον Δήμο Ανατολικής Μάνης. Το ΣΤΕ, μόλις το καλοκαίρι του 2018, επέτρεψε την κατασκευή 48 ανεμογεννητριών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, παρόλο που οι μανιάτες συνεχίζουν να αντιδρούν. Νομοί δεν μπορεί να εγκατασταθούν ανεμογεννήτριες. Γιατί? Το προστατευτικό πλαίσιο που υπάρχει για τους παραδοσιακούς οικισμούς και για τους οικισμούς μνημεία προβλέπει συγκεκριμένες αποστάσεις από τα αιωλικά πάρκα. Δεν τηρούνται αυτές οι αποστάσεις. Ο πρόεδρος της Οικολογικής Κίνησης Μέσα Μάνης επεσήμανε ότι ο αγώνας είναι των μανιατών, τονίζοντας πως θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις ενάντια στην δημιουργία αιωλικών πάρκων που με τον τρόπο που γίνονται, όπως είπε, βλάπτουν την περιοχή. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ιόνιαν. Πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα από την περιφέρεια. Σοκαρισμένη είναι η κοινωνία της Κέρκυρας από την δολοφονία 28χρονης από τον πατέρα της, ο οποίος ομολόγησε ότι τη σκότωσε γιατί δεν ήθελε να έχει σχέση με τον Αφγανό σύντροφό της. Η Ρο Λέλα από το Star TV θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Καλησπέρα. Γεωργία, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σοκάρουν οι λεπτομέρειες της τυγερής δολοφονίας της 29χρονης από τα χέρια του ίδιου της του πατέρα. Πρέπει να σου πω ότι πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι ζήτησε και πήρε προθεσμία από τον εισαγγελέα για να απολογηθεί τη Δευτέρα. Και ο δικηγόρος του, μιλώντας στους δημοσιογράφους, υποστήριξε ότι δεν ήταν ότι δεν ενέκρινε τη σχέση της κόρης του με τον σύντροφό της αφγανικής καταγωγής, αλλά δεν μπορούσε να δεχτεί ότι δεν μπορεί πια να καθοδηγεί τη ζωή της κόρης του. Μάλιστα, σύμφωνα πάντα με τον δικηγόρο, την ημέρα που πήγε η κοπέλα στο σπίτι να φάνε μαζί, δέχτηκε τηλεφώνημα από τον σύντροφό της. Ο πατέρας της ζήτησε να κλείσει το τηλέφωνο. Εκείνη δεν το έκανε και διαπληκτίστηκαν. Εκεί έγινε το κακό. Σοκάρουν οι πληροφορίες που έχουμε από την ιατροδικαστική, ακόμα και η ίδια η ιατροδικαστής, μια γυναίκα που έχει μεγάλη εμπειρία, δηλώνει σοκαρισμένη από αυτό που αντίκρισε. Η κοπέλα πάλεψε για να σωθεί, έχει σημάδια πάλης, πολλαπλά χτυπήματα με αυλή αντικείμενο οικοδομικής φύσης, κυρίως στο κεφάλι και
Όλα αυτά έγιναν στο εισόδιο του σπιτιού. Στη συνέχεια βγήκαν έξω, όπου δέχτηκε το τελικό χτύπημα και εκεί την έσαψε στην αυλή. Ο δικηγόρος λέει ότι ο δράστης είχε σκοπό να παραδοθεί. Αυτό δεν προκύπτει όμως από το γεγονός ότι πολύ ωραίες ήταν οι έρευνες των αστυνομικών και όταν τον εντόπισαν, στην αρχή αρνούνταν τα πάντα. Ομολόγησε μετά από αρκετές ώρες ανάκρισης ότι έκανε το αποτρόπαιο αυτό έγκλημα και υπέδειξε το σημείο που έδαψε την ίδια του την κόρη. Τραγικό σημείο στην όλη ιστορία. Η μητέρα της κοπέλας εδώ και 15 χρόνια ζει μακριά από την Κέρκυρα. Έχει χωρίσει από τον πατέρα της και δεν είχε καμία επαφή ούτε με το δράστη ούτε με το κορίτσι. Αυτή τη στιγμή λοιπόν κανείς από τους συγγενείς πρώτου βαθμού δεν έχει ζητήσει να παραλάβει τη σωρό αυτού του παιδιού. Απίστευτη οικογένεια και τραγωδία. Ιρώ, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό σου βράδυ. Εμείς, κυρίες και κύριοι, αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Τα πρόσωπα της χρονιάς που πέρασε και τα οποία ξεχώρισαν για τις ιδέες και την προσφορά τους στο κοινωνικό σύνολο, τιμά το ερχόμενο Σάββατο στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών η εφημερίδα Πελοπόννησος. Η εκδήλωση θα μεταδοθεί από το Ionian μέσω live streaming. Πρόσωπα και συλλογικότητες που έγραψαν τη δική τους λαμπρή ιστορία στη διάρκεια της χρονιάς που μας πέρασε, έφτασε η ώρα να ακούσουν δημόσια ένα θερμό ευχαριστώ. Φέτος, για άλλη μια χρονιά, θα τιμηθούν τα πρόσωπα που συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με την Αχαΐα και έχουν να επιδείξουν αξιοσημείωτη δράση το 2018. Είναι μια εκδήλωση που θα λέγαμε ότι έχει γίνει θεσμός. Ο σκοπός ήταν και είναι να αναδείξουμε πρόσωπα και ομάδες που έδωσαν τον καλό τους σε αυτό μέσα στη χρονιά που μας πέρασε. Και αυτό που λέμε σαν σύνθημα, έκαναν τη διαφορά. Το κοινό επιβράβευσε με την ψήφο του τα πρόσωπα και τις ομάδες συνεργασίες της επιλογής του μέσα από μια απλή διαδικασία. Συνολικά υπήρχαν 100 υποψηφιότητες για τις αξίες και τις δυνατές ιδέες που πρέσβευσαν μεμονωμένα άτομα ή ομάδες. Μέσα από πρωτοβουλίες, μέσα από πράξεις, οργανωμένες ή αυτοσχέδιες, μπόρεσαν να προσφέρουν βοήθεια σε ανθρώπους ή ομάδες που είχαν ανάγκη ή κατέβασαν ιδέες, πήραν πρωτοβουλίες και μας πήγαν όλους μπροστά δίνοντάς μας σύνθημα και παράδειγμα, υπόδειγμα καλύτερα για το τι, ποια εργαλεία θα μπορέσουμε να μπούμε όλοι από την κρίση. Στόχος της εκδήλωσης από την πρώτη χρονιά του θεσμού ήταν και παραμένει η βράβευση ανθρώπων που αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση ο καθένας στον τομέα του για τη σκληρή προσπάθειά τους, τα επιτεύγματά τους και την επιμονή να κάνουν το όραμά τους πράξη. Η εκδήλωση αυτή αφορά όλο τον κόσμο. Ανεξάρτητα πώς θα χωρέσουν στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου, θα έχουν την ευκαιρία να την παρακολουθήσουν τηλεοπτικά και διαδικτυακά, καθώς επίσης βέβαια και να ενημερωθούν μέσα από τις σελίδες που τηλεφωνήσουν για τα πρόσωπα που βραβεύονται, για τους λόγους μέσα από τους οποίους κρίθηκαν άξιοι για βράβευση και όλα όσα θα διαδραματιστούν μεθαύριο, Σάββατο βράδυ, στο Συνεδριακό του Πανεπιστημίου. Τη βραδιά θα ντύσουν μουσικά η όπερα Chaotic σε μια special εορταστική εμφάνιση, ενώ την παρουσίαση της βραδιάς θα κάνουν ο Διευθυντής Σύνταξης της Πελοποννήσου Κωνσταντίνος Μάγνης και η παρουσιάστρια του Ionian Ελένη Κίτσιου. Η τελετή απονομών θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 5 Ιανουαρίου στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών στις 7 το βράδυ. Η βραδιά τιμής για τα πρόσωπα της χρονιάς θα μεταδοθεί ζωντανά στο διαδίκτυο από το IonianTV.gr, από το pelop.gr και από το thebest.gr, ενώ η τηλεοπτική μετάδοση θα πραγματοποιηθεί μαγνητοσκοπημένα την Τετάρτη 9 Ιανουαρίου στις 10.30 το βράδυ και την Κυριακή 13 Ιανουαρίου στις 10 το βράδυ από το Ionian. Τέλος, στην ταλαιπωρία χιλιάδων οδηγών έρχεται το έξυπνο πάρκινγκ, μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής που έχει σαν στόχο την ενημέρωση των οδηγών σε πραγματικό χρόνο για τις ελεύθερες θέσεις στάθμευσης. Πόσες φορές έχει χρειαστεί να αναζητήσετε χώρο στάθμευσης στο κέντρο της Πάτρας και να μην βρίσκετε πουθενά? Ατελείωτες μανούβρες και εκνευρισμός είναι τα συμπτώματα. Ένα έξυπνο σύστημα στάθμευσης έρχεται να δώσει λύσεις. Ένα νέο σύστημα που υπόσχεται να δώσει τέλος στην ταλαιπωρία των οδηγών και να διευκολύνει τη διαδικασία έβρεσης πάρκινγκ στους δρόμους των μεγάλων πόλεων έχει ως στόχο το νέο έργο του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, η διαβούλευση για το οποίο ολοκληρώθηκε την Τρίτη στον ιστότοπο Prometheus.gov.gr.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η δημιουργία του νέου συστήματος έξυπνης ελεγχόμενης στάθμευσης θα υποστηρίζεται από εφαρμογές που θα ενημερώνουν τους οδηγούς σε πραγματικό χρόνο για τις κενές θέσεις και θα τους κατευθύνουν σε αυτές, ενώ παράλληλα θα είναι συνδεδεμένες με τους φορείς αστυνόμευσης ώστε να προφυλάσσουν τις θέσεις των ατόμων με αναπηρία από το παράνομο παρκάρισμα. Το σύστημα που θα διαμορφωθεί θα βασίζεται στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών και συγκεκριμένα σε λύσεις που θα χρησιμοποιούν το διαδίκτυο των πραγμάτων, Internet of Things, στις έξυπνες εφαρμογές, σε κινητά τηλέφωνα και στους εναλλακτικούς μηχανισμούς πληρωμών. Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί πιλωτικά για τουλάχιστον 20.000 θέσεις στάθμευσης σε δήμους σε ολόκληρη τη χώρα. Βασική προϋπόθεση είναι οι δήμοι όπου θα λειτουργήσει να έχουν ολοκληρώσει τις απαραίτητες συγκοινωνιακές μελέτες ώστε να έχει προκύψει ο διαθέσιμος αριθμός θέσεων στάθμευσης. Η ανίχνευση της κατάστασης των θέσεων στάθμευσης θα πραγματοποιείται από εξειδικευμένους αισθητήρες που θα τοποθετηθούν στο οδόστρωμα ή και από οπτικούς αισθητήρες. Σύμφωνα με το προωθούμενο πρόγραμμα, ο κάθε Δήμος θα μπορεί να εποπτεύει τις θέσεις στάθμευσης που είναι διαθέσιμες ή όπου απαγορεύεται η στάθμευση, ενώ θα αποφασίζει για την ανάπτυξη συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης είτε με πληρωμή είτε με μέγιστο χρονικό όριο στάθμευσης. Στόχος του προγράμματος είναι η συνδρομή στην επίλυση της καθημερινής αναζήτησης θέσης στάθμευσης, κυρίως στις μεγάλες πόλεις, η οποία αποτελεί έναν από τους βασικούς επιβαρυντικούς παράγοντες του κυκλοφοριακού. Διεθνείς συγκοινωνιακές έρευνες καταδεικνύουν ότι το 30% της κυκλοφοριακής συμφόρησης οφείλεται στους οδηγούς που αναζητούν θέσεις στάθμευσης με συνέπεια τον εκνευρισμό, τη σπατάλη καυσίμων και χρόνου, τη ρύπανση και την ηχορύπανση του περιβάλλοντος. Εγκρίθηκε η πρόταση που είχε υποβληθεί στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΣΥΟΝ 49 από το Επιμελητήριο Ζακύνθου για την ανάπτυξη ενός mobile τουριστικού και πολιτιστικού οδηγού για τη Ζάκυνθο, δηλαδή για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου οδηγού που θα περιλαμβάνει όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως κλάδου δραστηριότητας και θα παρέχει δυνατότητα online κράτησης για όλες τις επιχειρήσεις διαμονής που θα θελήσουν να αξιοποιήσουν τη συγκεκριμένη εφαρμογή. Ένα σημαντικό γεγονός επεφύλαξε στην εκπνοή του το 2018 για το Επιμελητήριο Ζακύνθου, καθώς ενεγκρίθηκε η πρόταση που είχε υποβληθεί στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΙΟΝ 49 και αφορούσε στην ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών ανάδειξης του συγκριτικού πλεονεκτήματος της ΠΙΝ στους τομείς τουρισμός, πολιτισμός, περιβάλλον. Πριν από μερικές ημέρες εκδόθηκε ο οριστικός πίνακας κατάταξης των αξιολογημένων προτάσεων που φέρνει το νησί μέσα στους επιτυχώντες. Δίνει δυνατότητα μιας προώθησης και προβολής των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του νησιού μας, όπως και των επιχειρήσεών μας. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία της νέας διοίκησης του Επιμελητηρίου, που εδώ και ένα χρόνο δουλεύει πάρα πολύ σκληρά, να μπορέσει να εντάξει ένα πρόγραμμα 250.000 ευρώ. Με την παρούσα πρόταση, το Επιμελητήριο καλείται να επιτελέσει τον βασικό ρόλο του, που είναι η στήριξη στην επιχειρηματικότητα. Ο ρόλος των Επιμελητηρίων στον τουρισμό και τον πολιτισμό είναι πρωταγωνιστικός, αφού είναι ο μοναδικός θεσμικός φορέας που εκπροσωπεί το σύνολο των επιχειρήσεων που συμβάλλουν στο άμεσο και έμεσο τουριστικό προϊόν. Το Επιμελητήριο Ζακύνθου εκπροσωπεί περισσότερες από 8.500 επιχειρήσεις και έχει θεσμικό ρόλο να οργανώσει το τουριστικό προϊόν και να στηρίξει τις θεματικές μορφές τουρισμού, όπως ο προσκυνηματικός τουρισμός και ο τουρισμός εμπειρίας. Θεωρώ ότι το αμέσως επόμενο διάστημα και περίοδο το Επιμελητήριο θα μπορεί να αξιοποιήσει και να προωθήσει και να εντάξει προτάσεις σε όλα τα προγράμματα που θα βγαίνουν. Θεωρώ ότι έχει αλλάξει σελίδα πραγματικά και βαίνει σε μια πορεία καθαρά αναπτυξιακή για τον επιχειρηματία και για τον τόπο μας. Βασικός στόχος της πράξης είναι η υλοποίηση ενός καινοτόμου διαδικτυακού συστήματος και εφαρμογών, το οποίο θα προωθεί, θα προβάλλει και θα δικτυώνει τους πολιτιστικούς, περιβαλλοντικούς και τουριστικούς πόρους του νησιού της Ζακύνθου και την τοπική επιχειρηματικότητα. Θα προβάλλει κίνητρα στους επισκέπτες του νησιού να εξερευνούν το νησί πέραν των τουριστικών περιοχών που συσσωρεύουν τεράστιο όγκο τουριστικής κίνησης, στερώντας από άλλα μέρη κίνηση. Απίστευτη κτηνοδία σημειώθηκε στα Σελά Αχαΐας όταν άγνωστοι δηλητηρίασαν τρία σκυλιά που κυκλοφορούσαν στην περιοχή. Το ένα μάλιστα ανήκε σε γυναίκα που πρόσφατα έχασε το σύζυγό της, ενώ ανάλογα περιστατικά είχαν σημειωθεί και τα Χριστούγεννα. Δεν έχουν τέλος τα περιστατικά με δηλητηριάσεις ζώων συντροφιά στην περιοχή της Αχαΐας. Αυτή τη φορά άγνωστοι έριξαν φόλες σε τρία σκυλιά στην περιοχή των Σελών. Μάλιστα, το ένα από τα τρία σκυλάκια ήταν η συντροφιά και φύλακας μιας γυναίκας η οποία πρόσφατα είχε χάσει το σύζυγό της. Τους ρίξανε φόλα. Και δεν είναι μόνο αυτά. Το φθινόπωρο μου είχαν ξαναρίξει φόλα σε άλλα τρία σκυλιά. Στο ίδιο σημείο. Λοιπόν, αυτός σκοπό έχει να μπει να κλέψει, δεν ξέρω τι σκοπό έχουμε κάνει. Έχουμε πει και στην αστυνομία το συμβάν, είναι μακριά. Είπανε αν ξανασυμβεί να τους ξαναπάρουμε τηλέφωνο, έχουμε κάνει μήνυση.
Αυτή δεν είναι η κατάσταση. Έχουμε μικρά παιδιά. Τα ζώα βρήκαν φρικτό θάνατο από δηλητηριασμένη τροφή. Το περιστατικό καταγγέλθηκε στην αστυνομία, η οποία επελήφθη του ζητήματος. Το ένα ήταν δικό μου, το οποίο σώθηκε. Τα άλλα δύο σκυλιά ήταν μια γειτόνια, η οποία δυστυχώς έχει χάσει πρόσφατα τον άντρα της και τα πεθερικά της. Και είναι μόνη της με ένα κοριτσάκι. Έμενε, το ένα σκυλάκι ήταν μέσα, ήταν μικρό, ήταν κανείς. Και το είχε μέσα στο σπίτι. Και δυστυχώς για αυτή τη γυναίκα τώρα είναι μεγάλο πλήγμα, γιατί δεν έχει δυστυχώς κάτι. Το σκυλί αυτό τη βοηθούσε πολύ και για να κοιμηθεί το βράδυ. Και... Εμένα το δικό μου το παιδί είναι 8 χρονών, έχασε τον πατέρα του, τα παππούδια του, δεν μπόρεσε να κοιμηθεί εχθές όλη νύχτα. Εγώ τι μπορώ να κάνω, μια γυναίκα μόνη εδώ στην ερημιά. Είχα το σκυλί για φύλακα, μου το σκοτώσανε. Αυτά δεν είναι. Δεν είμαστε 1821, πιστεύω. Αυτό δεν ήταν το μοναδικό περιστατικό στην περιοχή, καθώς άγνωστοι είχαν ρίξει φόλες, σκοτώνοντας και άλλα τετράποδα την ημέρα των Χριστουγέννων. Και να περάσουμε στην αθλητική επικαιρότητα. Μαζί μας ο συνάδελφος Διονύσης Μπινιώρης. Καλησπέρα, Διονύση. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά, Γεωργία. Το σκέφτεται η διοίκηση του Αστέρα Τρίπολης για μεταγραφές τον Ιανουάριο? Το μεγάλο ρόστερ που έχει ο Αστέρας Τρίπολης βάζει σε σκέψη στην διοίκηση για το αν θα αποκτηθεί κάποιος ποδοσφαιριστής. Στην Παναχαϊκή τα διοικητικά προβλήματα μεγαλώνουν, ενώ στην Γάμα Εθνική και τον Παναγιακό αποκτήθηκε ο Ματθαίος Μαρουκάκης. Παρόλο που το τελευταίο χρονικό διάστημα ο Αστέρας Τρίπολης παρακολουθούσε ποδοσφαιριστές κυρίως από το πρωτάθλημα της Αργεντινής, όλα είναι ανοιχτά για το αν τελικά ο σύλλογος προχωρήσει σε κάποια προσθήκη για την μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου. Το ρόστερ των Αρκάδων αριθμεί 36 ποδοσφαιριστές και αν αποκτηθεί κάποιος παίκτης, ίσως να πρέπει να υπάρξουν και αποχωρήσεις. Κάτι τέτοιο φαντάζει δύσκολο για την διοίκηση του Αστέρα, που εξακολουθεί πάντως να εξετάζει υποψήφιους μεταγραφικούς στόχους. Στην Football League, με την απουσία χρηματοδότη να συνεχίζεται στην Παναχαϊκή, η κατάσταση πάει από το κακό στο χειρότερο. Στην ΠΑΕ που δεν κατάφερε για πρώτη φορά να πληρώσει διακανονισμούς σε ΙΚΑ και εφορία. Αυτό το γεγονός αναδεικνύει τα προβλήματα που επικρατούν στους κοκκινόμαυρους, οι οποίοι κινδυνεύουν με σοβαρότερες συνέπειες αν δεν βρεθεί άμεσα διοικητική συνέχεια για την ομάδα. Σε μια σημαντική μεταγραφική κίνηση προχώρησε ο Παναργιακός στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής, καθώς απέκτησε τον Ματθαίο Μαρουκάκη. Ο έμπειρος επιθετικός που έπαιζε στο ξεκίνημα της χρονιάς στον ΑΕΤ των Σπάτων είχε κατακτήσει πέρσι το πρωτάθλημα στην τρίτη εθνική κατηγορία με τον Αστέρα Μαλλιάδας. Οι λύκοι θέλησαν να ενισχυθούν στη γραμμή κρούσης, με την διοίκηση να ετοιμάζεται σε σύντομο χρονικό διάστημα να ανακοινώσει και άλλους ποδοσφαιριστές. Φιλικούς αγώνες για να δυναμώσει θα δώσει η ομάδα βόλεϊ γυναικών της Κορίνθου. Στο χιονοδρομικό κέντρο Μενάλου έρχεται το δεύτερο πρωτάθλημα Snow Volley. Να προετοιμαστεί όσο το δυνατόν καλύτερα θέλει η ομάδα βόλεϊ γυναικών της Κορίνθου εν ώψη της επόμενης αγωνιστικής της υποχρέωσης για την Α1 και το παιχνίδι με τους Μακεδόνες Αξιού. Ο σύλλογος θα δώσει δύο παιχνίδια με Μεσσηνιακό και Απόλλωνα Καλαμάτας, προκειμένου να δουλέψει στις αδυναμίες του και να καταφέρει να πάρει αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια. Η Κορίνθος μάχεται για τη σωτηρία της στην Α1 βόλεϊ γυναικών και κάθε βαθμός μετράει για να τα καταφέρει. Μια σπουδαία διοργάνωση θα φιλοξενήσει το χιονοδρομικό κέντρο Μενάλου στις 9 και 10 Φεβρουαρίου με την Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης να ανακοινώνει την διεξαγωγή του δεύτερου πανελλήνιου πρωταθλήματος Snow Volley. Συνδιοργανωτής θα είναι ο Δήμος Τρίπολης, ενώ θα υποστηρίξει τους αγώνες και η Περιφέρεια Πελοποννήσου. Στο πανελλήνιο πρωτάθλημα Snow Volley θα αναδειχθούν και οι πρωταθλητές Ελλάδας για το 2019. Πρόκειται για μια ιδιαίτερη διοργάνωση που έχει αρχίσει και κερδίζει έδαφος με πολλές συμμετοχές και τεράστιο ενδιαφέρον. Να ευχαριστήσουμε τον Διονύση Μπινιώρη για την ενημέρωση. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιαν ολοκληρώθηκε. Στη συνέχεια, προκλήσεις με τον Βασίλη Μούτσιο και στις 10 περί Ηλίας με τον Περικλή Πατσούρη. Μπορείτε να παρακολουθείτε το δελτίο ειδήσεων και στο διαδίκτυο, στο κανάλι του Ιόνιαν στο YouTube, Ιόνιαν Channel. Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας. Καλή σας νύχτα.